Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ, στην πρακτική σκέψη, έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Πώς η Ελλάδα απέκτησε τηλέφωνο, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ακόμα κομμάτι της ζωής μας που πλέον το θεωρούμε κυριολεκτικά καθημερινότητα, αλλά μέχρι και μερικές δεκαετίες πριν δεν υπήρχε ούτε καν στη φαντασία μας. Ο λόγος είναι φυσικά για το τηλέφωνο, την συσκευή που μας επιτρέπει σήμερα να μιλάμε με φίλους και συγγενείς στην άλλη άκρη του κόσμου, να κανονίζουμε τις δουλειέ μας και να μιλάμε με τα αμόρε μας. Τι νόμιζες, για να μπορεί ο παππούς σου να μιλήσει με τη γιαγιά σου δεν είχε ένα μέ στο χέρι του και τσουπ τη στέλνει καρδούλε σε τρία δευτερόλεπτα. Πώς λοιπόν μια τόσο επαναστατική εφεύρεση κατέληξε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ζούμε τις ζωές μας. Ας πάρουμε το νήμα της ιστορίας από την αρχή. Αυτό που γενικά λέμε τηλεπικοινωνίε στην Ελλάδα ξεκίνησε στα μέσα του 19ου αιώνα, το 1859, επί βασιλιά Όθωνα, όταν η Αθήνα αποκτά τηλεγραφική σύνδεση με την Πάτρα και τον Πειραιά, δηλαδή αυτό το μπιμπιμπιμπιμπι που ακούτε στα ίντρο της πρακτικής σκέψης. Ένας πομπός χρησιμοποιεί τον τηλέγραφο για να κατασκευάσει ένα μήνυμα με διάφορα σύμβολα, το οποίο το λαμβάνει ένας δέκτης στην άλλη μεριά του καλωδίου, το μεταφράζει σε ομιλούμενη γλώσσα και μπουμ, έχει μεταφορά πληροφορία. Μέχρι τότε οι μεταφορέ πληροφορία μπορούσαν να πάρουν μέρε ή ακόμα και μήνε για να φτάσουν με γράμμα ή περιστέρι ή διαστόματο σε μια περιοχή, ενώ τώρα μόνο λίγα λεπτά. Αυτό αλλάζει άρδιν τον τρόπο λειτουργία ενό κράτου, αφού οι κυβερνητικέ αρχέ βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία μεταξύ του. Αλλάζει εντελώ τον τρόπο μετάδοση των ειδήσεων μέχρι και τον τρόπο που διεξάγουμε πόλεμο, αφού που πλέον οι επικεφαλείς στο μέτωπο θα αρχίσουν να επικοινωνούν μεταξύ τους με τηλέγραφο. Η Ελλάδα απέκτησε τηλέγραφο 23 έτη αφού ο Αμερικανός Σάμουελ Μόρς τον εφήβρε και οπότε και πάλι δεν ήταν πολύ μακριά από τις παγκόσμιες τάσεις τεχνολογικής εξέλιξης. Πριν προχωρήσουμε, ένα μήνυμα από τον χορηγό μας. Το ρεύμα θα συνεχίσει να είναι σταθερά μέσα στη ζωή μας. Ξέρεις τι δεν θα είναι σταθερό? Η τιμή του. Πώς μπορείτε να γλιτώσετε λεφτά παράγοντας το δικό σας ρεύμα? Υπάρχει μια απλή λύση που σου προσφέρει η τεχνολογική. Εγκαθιστάς φωτοβολταϊκό στον χώρο σου και παράγεις Spence, ηλεκτρική ωραία. ενέργεια από στον χώρο σου, στην μονοκατοικία, στην επιχείρηση, στη μονάδα σου, ακόμα και στον μπαλκόνι. Και η ενέργεια αυτή συμψηφίζεται με αυτή που καταναλώνει. Δεν χρειάζεται να καταναλώσει την ενέργεια εκείνη τη στιγμή. Η παραγωγή σου πιστώνεται να την καταναλώσει για τρία χρόνια από τη στιγμή που την παρήγαγε. Δεν χρειάζεσαι μπαταρία, το δίκτυο γίνεται η μπαταρία σου. Έχει άμεση απόσβεση περίπου σε τρία χρόνια και εξασφαλίζει ενεργειακή αυτονομία απλά και οικονομικά. Κερδίζει μη πληρώνοντα το ρεύμα σου δηλαδή, με μια πολύ απλή πρώτη επένδυση. Αν θες να μάθεις περισσότερα, μπε στο site της τεχνολογικής κάτω στην περιγραφή που εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήματα. Συμπλήρωσε την φόρμα ενδιαφέροντος και μάθε πώς θα γλιτώσεις την επόμενη ενεργειακή φούσκα. Πίσω στο βίντεό μας. Το 1859 που απέκτησε η χώρα τηλέγραφο, υπεγράφει ο νόμος περί ίδρυσης της τηλεγραφικής υπηρεσίας και συστήνονται τα πρώτα τηλεγραφεία, δηλαδή το μέρος όπου πάει κάποιος αν θέλει να στείλει μήνυμα. Ε ναι, δεν μπορεί να έχει ο καθένας τηλέγραφο στο σπίτι του. Ο τηλέγραφο φτάνει από τον Πειραιά στην Σύρο και από την Πάτρα στο Αίγιο, ενώ μέσω τη γραμμή Πειραιά Σύρου-Χίου Σμύρνη η Ελλάδα συνδέεται με το Παγκόσμιο Τηλεγραφικό Δίκτυο. Μόνο του πρώτου τρει μήνε λειτουργία του τηλεγράφου είχαν σταλεί περισσότερα από 4.000 μηνύματα. Η πλειοψηφία των μηνυμάτων, βέβαια, δεν ήταν αμαράκι, αγαπό, α πούμε και τέτοια, αλλά εμπορικού ή τραπεζικού χαρακτήρα, αφού ο Έλλην έμπορο τώρα επικοινωνούσε με το Λονδίνο Τσακμπαμ. Ω το 1860. 52, υπάρχουν 13 τηλεγραφεία σε 13 πόλεις της Ελλάδος με σχεδόν 900.000 χιλιόμετρα καλωδίου στην χώρα. Το αστείο είναι πως ο τηλέγραφος έφτασε σε πόλεις πιο γρήγορα από το καλό οδικό δίκτυο ενώ συνήθως γινόταν το αντίθετο στον κόσμο ξέρετε. Great success! Παγκόσμια ελληνική πρωτοτυπία. Το 1861 συμβαίνει κάτι τρομερό. Το ελληνικό κράτος ανακαλύπτει πως τα υποβρύχια καλώδια χαλνάνε όταν βρίσκονται πολύ καιρό ασυντήρητα κάτω από την θάλασσα. Oh! Και αποφασίζει πως το να κάνει κουμάντα σε κάτι τέτοιο είναι πολύ ζόρι ρε φίλε. Οπότε η εγκατάσταση καλωδίων και η διασύνδεση της χώρας με το εξωτερικό καταλήγει εν τέλει την δεκαετία του 1870 στα χέρια της ιδιωτικής βρετανικής εταιρείας ονόματι Levant Submarine Telegraph Company η οποία έστησε το υποβρύχιο δίκτυο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ενώ ο τηλέγραφος επεκτείνεται μεταξύ του Πειραιά και των Κυκλάδων το 1870 ένα ένας άλλος εφευρέτης, ο Σκοτζέζος Αλεξάντερ Γκράχαμπέλ, εφευρίσκει μια νέα συσκευή τηλεπικοινωνίας, το τηλέφωνο. Το τότε τηλέφωνο ακούγόταν κάπως έτσι. Και ήταν σούπερ τέλειο ως ιδέα γιατί πλέον δεν χρειάζεται το μήνυμα να περνάει διαδικασία κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης με τον κώδικα του Morse, αλλά στέλνεται απευθείας από τον πομπό στον δέκτη και μάλιστα με ήχο. Το 1892 η κυβέρνηση Χαριλάου Τρικούπη ψηφίζει νόμο περί τηλεφωνικής συγκοινωνίας και η Ελλάδα αποκτάει τηλεφωνική υπηρεσία. Βέβαια το τηλέφωνο θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να περάσει τον τηλέγραφο σε διασημότητα και πρακτικότητα. Μία άλλη επίση βρετανική εταιρεία, η Eastern Telegraph Company, επεκτείνει το τηλεγραφικό δίκτυο τη Ελλάδο και στα Επτάνησα, που η Ελλάδα τα απέκτησε το 1862 και η χώρα συνδέεται με την Ιταλία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω τηλεγράφου. Ο τηλέγραφο θα συνεχίσει να κυριαρχεί στι τηλεπικοινωνίε στην Ελλάδα και στι αρχέ του 20ου αιώνα, αφού το έτο 1925 χτυπάει ρεκόρ αποστολή μηνυμάτων με αυτά να φτάνουν σχεδόν τα 5,5 εκατομμύρια. Πλέον η Ελλάδα έχει μεγαλώσει απότομα, τόσο εδαφικά όσο και δημογραφικά. Οπότε η Eastern Telegraph επεκτείνει το δίκτυό τη με την γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, το 1910 φτάνει στην Ελλάδα και η ασύρματη τηλεγραφία με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, η οποία αξιοποιείται αρχικά από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Αυτό αντιλαμβάνεστε πως είναι η επανάσταση για τις επικοινωνίες αφού πλέον τα πλοία μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους χωρίς να κουνάνε σημαίε, φώτα και τα Σήματα σως μπορούν να στέλνονται σε περίπτωση κινδύνου και φυσικά δεν χρειάζεται να γεμίζουμε καλώδια τα πάντα για να επικοινωνούμε. Στον αντίποδα η διασημότητα του τηλεφώνου δεν πάει και πολύ καλά. Το 1897 ιδρύθηκε το πρώτο τηλεφωνικό κέντρο στην Ελλάδα στο Νέο Φάλιρο και μέχρι το 1905 είχε μόλις 400 συνδρομητές. Με τα τηλέφωνα τότε να μοιάζουν κάπως έτσι. Πώς δούλευε οπότε. Στο σπίτι σου είχες αυτήν τη νέα συσκευή, το τηλέφωνο και οπότε δεν χρειαζόταν να πας μέχρι το τηλεγραφείο για να στείλεις μήνυμα. Αυτό είναι cool, αλλά για να πάρεις τηλέφωνο δεν πατούσες σε touch screen τις επαφές και τελείωσες. Έπρεπε να καλέσεις το τηλεγραφείο, η καλή κυρία να σε ρωτήσει «Πού να σας συνδέσω» Εσύ να πεις τον αριθμό αυτού με τον οποίο ήθελες να μιλήσεις και τότε να αρχίσετε να μιλάτε. Με μια ποιότητα όμως που δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Την δεκαετ του 1930 στην Ελλάδα ιδρύεται κατά την Πρωθυπουργία του Ελευθερίου Βενιζέλου η ανώνυμο Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία Γερμανικών Συμφερόντων και η χώρα συνδέεται τηλεφωνικά με την Βουλγαρία, την Ιουγκοσλαβία και έπειτα με όλη την Ευρώπη. Τότε ο αριθμό των τηλεφώνων σε όλη την χώρα από σχεδόν 5.300 τηλέφωνα την δεκαετία του 1920 φτάνει τα 15.000 την δεκαετία του 1930 και οι Έλληνε πια αρχίζουν να συμπαθούν το τηλέφωνο. Τότε το τηλέφωνο μοιάζει πια κάπω έτσι. Το να καλεί ο Βενιζέλο σε πραγματικό χρόνο και με καλή ποιότητα ήχου πια τον Βρετανό Πρωθυπουργό και να μιλάνε, χωρί γράμματα ή κώδικε τηλεγράφου, ήταν πλέον η νέα επανάσταση στι επικοινωνίε. Και τι συγκεκριμένα πήγε το τηλέφωνο ένα βήμα πιο μπροστά από τον τηλέγραφο. Το ότι επιτέλου την δεκαετία του 30, δεν χρειαζόταν να σε συνδέει το τηλεφωνικό κέντρο με τον συνομιλητή σου, αλλά τα τηλέφωνα γίνονται αυτόματα. Καλεί τον αριθμό. Όπου θε και στην άλλη γραμμή ο συνομιλητή σηκώνει το ακουστικό. Τα χρόνια μέχρι τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την δεκαετία του 1940 θα είναι στάσιμα για τι εξελίξει στι τηλεπικοινωνίε. Μέχρι και το 1949. Το 1949, με την λήξη του Συμμοριού Πολέμου, η Ελλάδα προχωράει επιτέλου στην μεταπολεμική τη ανοικοδόμηση. Και από τι πρώτε εταιρείε που ιδρύθηκαν είναι ο γνωστό ΟΤΕ, Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδο. Το τηλέφωνο πλέον μοιάζει κάπω έτσι. Όταν ο κρατικό ΟΤΕ ιδρύθηκε, υπήρχαν στην Ελλάδα περίπου 60.000 τηλέφωνα, που πια όμω θα κυριαρχούσαν στι τηλεπικοινωνίε ολοκληρωτικά. Ο τηλέγραφο στην δεκαετία του 1950. 50, παρέδιδε τα σκύπτρα της επικοινωνίας στο τηλέφωνο και επί Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι τη δεκαετία του 1960 στην Ελλάδα υπήρχαν πια περισσότερα από μισό εκατομμύριο τηλέφωνα. Το τηλέφωνο πλέον δεν είναι μια ακριβή συσκευή που την έχουν οι κυβερνήσει ο στρατός και οι βιομηχανίες, αλλά μπαίνει πια στα σπίτια των καθημερινών ανθρώπων που την χρησιμοποιούν για την καθημερινή τους επικοινωνία. Επίσης, δημιουργείται και μηχανή αυτόματης απάντησης αν είσαι απόν από το τηλέφωνο ο γνωστός μας τηλεφωνητής, στον οποίο αυτός που σε ψάχνει σου αφήνει μήνυμα. Ο στόχος είναι πια το τηλέφωνο να φτάσει σε κάθε πόλη και κάθε χωριό της Ελλάδας, όπως το νερό και το ρεύμα. Έργο φυσικά πολύ δύσκολο, το οποίο θα το φέρει εις πέρας, ο γνωστό μα Γιώργη. Την 21η Απριλίου του 1967 γίνεται πραξικόπημα στην Ελλάδα με ηγέτη των στρατιωτικών τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Τα πολιτικά πράγματα μπαίνουν σε μια διαρκή αστάθεια και αβεβαιότητα, αλλά το έργο του ΟΤΕ. Πρέπει να συνεχιστεί. Οι δαπάνε για τον ΟΤΕ το 1966 ύψου 468 εκατομμυρίων δραχμών έφτασαν το 1971 στο τεράστιο ποσό των 3 δισεκατομμυρίων και 103 εκατομμυρίων δραχμών, και από περίπου 579.000 συνδέσει τηλεφώνου το 1966 το 1973 ο αριθμό του έφτασε τι 1.900.000, ...καλύπτοντας το 98,6% του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει πως η χώρα επιτέλους κατάφερε αυτό που προσπαθούσε από τις αρχές του 20ου αιώνα, να γίνει δηλαδή μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και από εκεί και έπειτα να ξεχάσουμε πώς να επικοινωνούμε με περιστέρια. Το 1969 ετέθησε λειτουργία το Διεθνές Αυτόματο Τηλεφωνικό Κέντρο Αθηνών, μέσω του οποίου η Ελλάδα ήταν πια συνδεδεμένη με τηλέφωνο όχι πια μόνο με την Ευρώπη, αλλά με ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Σταμάτησε εκεί. Το 1970 λειτουργήσε στην Ελλάδα ο πρώτο δορυφορικό σταθμό εδάφου με την ονομασία Θερμοπύλε 1, με τον οποίο η Ελλάδα χρησιμοποιούσε δορυφόρου για να επικοινωνούν οι πολίτε τη με τηλέφωνο μέχρι τι ΗΠΑ και τον Καναδά. Ήταν ο πρώτο σταθμό τέτοιου τύπου στην Ελλάδα και ο έκτο στην Ευρώπη. Ενώ το 1972 λειτουργήσε και ο δεύτερο σταθμό, Θερμοπύλε 2, με τον οποίο η Ελλάδα συνδεόταν με τον Ινδικό Ωκεανό, την Αυστραλία την Ιαπωνία μέχρι και την Κίνα. Μάλιστα, το 1972 ήταν όταν κατασκευάστηκε ο διάσημο πύργο του ΟΤΕ στην Θεσσαλονίκη, ο οποίο είναι αρχιτεκτονικά μοναδικό με περιστρεφόμενη καφετέρια στην κορυφή που δίνει θέα σε όλη την Θεσσαλονίκη. Επίση, το 1972 παρουσιάζονται τα σχέδια του κτηρίου του ΟΤΕ στο Μαρούσι, όπου μέχρι και σήμερα βρίσκονται τα κεντρικά του ΟΤΕ, αφού το κτίριο άρχισε να λειτουργεί την δεκαετία του 1980. Αφού λοιπόν επί Παπαδόπουλου το δίκτυο του ΟΤΕ έφτασε σε όλη την Ελλάδα, τώρα επί της Νέας Δημοκρατίας του Καραμανλή και του Πασόκ του Παπανδρέου όλοι μα όλοι αποκτούν τηλέφωνο. Τώρα το τηλέφωνο μοιάζει κάπω έτσι. Ω το 1981 επί Καραμανλή λειτουργούν στην Ελλάδα περίπου 2.300.000 συσκευέ τηλεφώνου, που εκτοξεύονται ω το 1984 επί Παπανδρέου σε περίπου 3.300.000 συσκευέ. Η κυβέρνηση Παπανδρέου όμω θα ξεκινήσει την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ την δεκαετία του 80 στην γερμανική Deutsche Telekom, με το 10% του ΟΤΕ να πωλείται. Το 1989 ένας νέος τρόπος τηλεπικοινωνίας έρχεται στην Ελλάδα, το γνωστό σε όλους μας διαδίκτυο και πλέον οι Έλληνες μπορούν να επικοινωνούν μέσω του ίντερνετ. Επιπροσθέτως, την δεκαετία του 1980 μια νέα, σεξι τεχνολογία παρουσιάζεται, το κινητό τηλέφωνο. Η εταιρεία Motorola το βγάζει στην αγορά για 4.000 δολάρια, είναι πανάκριβο, ζυγίζει 1,1 κιλό και έχει μήκο 25 εκατοστά και πτυσσόμενη κεραία για να πάρει τηλέφωνο. Ναι, ναι, μια τέτοια συσκευή είναι αποθητική ακόμα, αλλά μόνο η σκέψη του 1980 πω ο μέσο άνθρωπο μπορεί να παίρνει τηλέφωνο από όπου και αν βρίσκεται, όπου αυτό θέλει, όποτε θέλει, φέρνει ξανά επανάσταση στι επικοινωνίε. Αργότερα, την δεκαετία του 90, τα κινητά μικραίνουν και γίνονται πιο στυλάτα και χωράνε πια σε τσέπε ρούχων η σε τσάντε. Τότε αρχίζει η χρυσή δεκαετία τη κινητή τηλεφωνία, αφού οποιοδήποτε μπορεί να κουβαλήσει ένα κινητό μαζί του οπουδήποτε. Πλέον, ο αριθμό τηλεφώνων στην Ελλάδα ξεπερνάει τι 4.100.000 συσκευέ και ιδρύονται οι πρώτε ιδιωτικέ εταιρείε κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα. Το 1997 ιδρύεται και η Κοσμοτέ από τον ΟΤΕ για τα κινητά τηλέφωνα, η οποία απευθεία αποκτά 4.000.000 συνδρομητέ και επεκτείνεται στην Βαρντάρσκα στην Αλβανία, στην Βουλγαρία και στην Ρουμανία. Από εκείνη την στιγμή και έπειτα, οι εξελίξει στην τηλεφωνία έρχονται με μορφή χιονοστιβάδα. Το 1999 βγαίνει στην αγορά το θρηλυκό Nokia, το οποίο γρήγορα πουλάει δεκάδε εκατομμύρια κομμάτια σε όλο τον κόσμο. Και συνάμα, η Nokia το ίδιο έτο βγάζει τα πρώτα κινητά με ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι ιδιοκτήτε τηλεφωνική συσκευή στην Ελλάδα των αρχών του 2000 είναι πλέον 6 εκατομμύρια. Το 2002 βγαίνει στην αγορά των ΗΠΑ το πρώτο κινητό με φωτογραφική μηχανή και το 2005 το πρώτο κινητό με θύρα ακουστικών για να ακούς μουσική ή κλήσεις οπουδήποτε χωρίς να κρατάς το κινητό. Και κάπως έτσι σιγά σιγά ερχόμαστε στο σήμερα. Στα τέλη της δεκαετίας του 2000, τα πρώτα κινητά με λειτουργικά συστήματα Android και iOS κυκλοφορούν στην αγορά και πλέον το κινητό είναι πολυεργαλείο. Αφού εντός της δεκαετίας του 2010 το κινητό πλέον παίρνει τηλέφωνο, μπαίνει στο διαδίκτυο, έχει ημερολόγιο, φωτογραφική μηχανή, παίζει μουσική με ηχείο, κάνει βιντεοκλήσεις, έχει βιντεοπαιγνίδια. Απλά οκ okay, δεν πηγαίνει τα παιδιά σχολείο προς το παρόν. Η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ θα συνεχιστεί και η κρίση θα την επιταχύνει αφού, λόγω των μνημονίων, οι κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ θα επεκτείνουν την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Έτσι, φτάνουμε στο 2018, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα πουλήσει σχεδόν όλο το εναπομείναν ποσό τη εταιρεία που κατήχε το ελληνικό κράτο, λόγω πάλι των μνημονίων, ενώ το 45% τη εταιρεία το διαθέτει σήμερα η Deutsche Telekom. Σήμερα, ο ΟΤΕ είναι μία από τι μεγαλύτερε και πιο κερδοφόρες εταιρείες επί ελληνικού εδάφους με διεθνή μάλιστα εμβέλεια.